Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Αυστηρό μήνυμα προς τη γείτονα χώρα έστειλε από το ακριτικό νησί των Ψαρών ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας την Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες ενέργειες στο Αιγαίο, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και να σεβαστεί επίσης τους κανόνες που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι σήμερα φάρος αξιών, αλλά και πόλος εγγυητής της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή μας. Και γι' αυτό τον λόγο δεν επιτρέπει σε κανέναν να παίζει παιχνίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ομαλότητα. Και θέλω από αυτήν εδώ την ιστορική γωνιά της πατρίδας μας να επαναλάβω αυτό που ολόκληρη η Ευρώπη πια με τον πλέον επίσημο τρόπο και με μια φωνή δηλώνει. Η Τουρκία οφείλει να σταματήσει τις παράνομες ενέργειες στο Αιγαίο, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, να σεβαστεί τους κανόνες που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα πρόσθετα να κατανοήσει ταυτόχρονα ότι στον 21ο αιώνα την ευημερία και την πρόοδο ενός λαού δεν την διασφαλίζουν οι προκλήσεις και οι εθνικιστικές κορώνες, αλλά ο άλληλος σεβασμός και η συνεργασία με τους γείτονες, η καλή γειτονία και η διαρκής επιδίωξη επίλυσης των διαφορών. Η Ελλάδα αυτό το κατανοεί και το εφαρμόζει. Και είναι μια χώρα που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, όχι για να απειλήσει, αλλά ακριβώς για να εξασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, για να υπηρετήσει αυτήν την αρχή της καλής γειτονίας. Και μια μέρα σαν τη σημερινή, μια μέρα που τιμούμε σήμερα εδώ σε αυτόν τον ηρωικό τόπο, τον τόπο του Κανάρη και των άλλων μεγάλων ηρώων, μια μέρα σαν τη σημερινή που τιμούμε όσους έβαλαν τα θεμέλια του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, είναι μια μέρα που οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής και σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες, τους στρατευμένους μας, τα στρατευμένα νιάτα, τους στρατιώτες, τους ναύτες, τους αεροπόρους, τους αξιωματικούς μας, που βρίσκονται απ' άκρη σε άκρη της χώρας, προκειμένου να υπερασπιστούν με ανιδιοτέλεια, με αυτοθυσία, καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να αποτίσουμε φόρο τιμής όσους διασφαλίζουν με υψηλό φρόνημα και με αίσθηση καθήκοντος την ειρήνη και την ασφάλεια στα σύνορά μας. Και τούτη την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται σε αυτούς, αλλά ιδιαίτερα βρίσκεται και στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται φυλακισμένοι στην Ανδριανούπολη. Και θέλω να διαβεβαιώσω τόσο αυτούς όσο και τον ελληνικό λαό. Η σκέψη μας όχι μόνο σήμερα που γιορτάζουμε την ελευθερία μας, αλλά καθημερινά είναι μαζί τους. Και κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεται προκειμένου σύντομα να επιστρέψουν στην πατρίδα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε χθες το Δημότυχο και την Οριστιάδα, όπου παρέστησε εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφτασε αεροπορικό στην Καβάλα και εκεί ο δικός μετέβη στο Δηδημότυχο, όπου παρακολούθησε τη δοξολογία στον ιερό ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας Δηδημοτήχου. Στο Δηδημότυχο, κάτοικοι της περιοχής επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον κύριο Μητσοτάκη. Στην είσοδο της Εκκλησίας, μεταξύ άλλων, τον υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Δηδημοτήχου Ρεσνιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο διοικητής της 16ης Μεραρχίας Υποστράτηγος Παπαδόπουλος και ο Δήμαρχος της πόλης Παρασκευάς Πατσουρίδης. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στην Ορεστιάδα, όπου παρακολούθησε την μαθητική και τη στρατιωτική παρέλαση. Παρά το τσουχτερό κρύο,
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε κατά μήκος της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως στο κέντρο της Ορεστιάδος, χειροκροτώντας θερμά τους μαθητές και τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Μετά το τέλος της παρέλασης, άνοιξε πανό στο οποίο αναγραφόταν άμεση αποφυλάκηση των παιδιών μας, Δημήτρη και Άγγελου, από την Αδριανούπολη. Την παρέλαση από την εξέδρα των επισήμων, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη, παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, οι βουλευτές Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης, Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αβγιανάκης, ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, ο Αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ Παναγιώτης Γουρίδης, εκπρόσωποι των θρησκευτικών στρατιωτικών αρχών, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη. Στην σύλληψη των δύο στρατιωτικών αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψουν οι δύο αξιωματικοί μας το συντομότερο πίσω στην πατρίδα. Είμαι εδώ όμως για να τιμήσω και τους Έλληνες της ακριτικής Ελλάδος. Αυτούς που παρά τις αντιξιότητες κρατούν ψηλά τη σημαία της πατρίδας μας και την κρατούν ψηλά με αυτοπεποίθηση και φρόνημα. 25η Μαρτίου είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε από πού ήρθαμε και πού φτάσαμε. Πώς ένα μικρό έθνος, χωρίς πολλά μέσα στη διάθεσή του, κατάφερε και πέτυχε αυτό το οποίο πολλοί θεωρούσαν αδιανόητο εκείνη την εποχή, να διεκδικήσει και τελικά να κερδίσει την ελευθερία του. Σήμερα, 197 χρόνια μετά από αυτές τις σημαντικές στιγμές στην ιστορία του ελληνισμού, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμμετείχε και σε σύσκεψη στο Δημαρχείο της Ορεστιάδος, όπου τέθηκαν θέματα αναπτυξιακά και γενικότερα ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Βορείου Εύρου. Την ίδια στιγμή υπήρξε και μια δημόσια έκφραση και σε επίπεδο Λαϊκού Κόμματος, αλλά και σε επίπεδο Συνόλου Βουλευτής, που είναι ακόμα πιο σημαντικό, κατά δίκης αυτής της εκδοτικής τάσης της Τουρκίας και βέβαια άμεσης επίλυσης ενός συμβάντος, το οποίο δεν έπρεπε ποτέ να έχει φτάσει εκεί που έφτασε. Υπερπιστούμε ότι αυτό θα συμβεί σύντομα. Αυτή η εβδομάδα που είναι κρίσιμη και έχουμε την Βάρνα, την Βάρνα τώρα, την οποία ελπίζουμε με κάποιο τρόπο να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι δεν έχει ουσιαστικά τίποτα από την στρατηγική όψυνση απέναντι και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, δεν ξεχνάμε ότι θα συμβαίνει και στην Κυπριακή χαό, γιατί προ των ιδίων συμφέρων τη Ευρώπη, φυσικά και τη Ελλάδο, και της Τουρκίας να δούμε ένα πεδίο συνεννόησης χωρίς εντάσεις, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στις σχέσεις της γειτονίας, κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο φαίνημα, αλλά φυσικά εδώ που έχουμε φτάσει η απελευθέρωση των δύο σωματικών μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξαναμπούμε σε μια τροπιά πραγματικότητα στη σχέση μας με την Τουρκία. Ευελπιστώ ότι αυτό η ηγεσία της Τουρκίας θα το αντιληφθεί. Δεν νομίζω ότι σήμερα χρειάζεται επαφή να πούμε περισσότερο παρά μόνο να σας διαβεβαιώσω και εσάς ότι όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε δημόσια και όπως χρειάζεται για να πετύχουμε φυσικά τον στόχο που είναι κοινό στην εθνικό στόχο. Και από τη Θράκη να περάσουμε στην πόλη των Σερών. Και σε κάτι άλλο. Το πάρτι στην υγεία είχε πολλούς συμμετέχοντες, αλλά λίγους διοργανωτές. Στόχος μας είναι η διερεύνηση του παρελθόντος και η θωράκιση για το μέλλον. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός σε ερώτηση δημοσιογράφων από την πόλη των Σερών που επισκέφτηκε. Για το πάρτι της Νοβάρτης θα πληρώσουν αυτοί που το οργάνωσαν. Δεν κυνηγάμε μάγισσες, αλλά θέλουμε να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό: ότι δεν υπάρχει ατιμορρησία. Αυτό τόνισε επισκεπτόμενος στον νομό Σερών ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Είναι σαφές ότι ποτέ δεν υπήρξε πολιτική βούληση αυτό το πάρτι να ελεγχθεί. Τώρα για πρώτη φορά έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία θεσμικής διερεύνησης και απόδοσης ευθυνών και μέσα από τη Βουλή αλλά και μέσα από τη δικαιοσύνη και τους ελεγχτικούς μηχανισμούς του κράτους. Εμείς εννοείται ότι στηρίζουμε και συνεισφέρουμε με στοιχεία από το Υπουργείο και τις επωπτευόμενες υπηρεσίες αυτή την προσπάθεια. Νομίζουμε ότι το χρειάζεται αυτό
σήμερα το πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει μια κάθαρση, να υπάρξει μια αίσθηση στους πολίτες ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία, ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη και ασυλία σε τέτοιες συμπεριφορές, και κυρίως αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δώσουμε έμφαση στις θεσμικές αλλαγές, στις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να μπουν, έτσι ώστε να μην διαιωνίζονται αυτά τα φαινόμενα στο μέλλον, να μην αναπαράγεται αυτή η φαυλότητα η οποία υπήρξε για πολλά χρόνια στο σύστημα υγείας. Μάλιστα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε σπατάλη και διαφθορά στο σύστημα υγείας. Υπήρχε και προκλητή ζήτηση και σπατάλη και επιρροή επιχειρηματικών συμφερόντων και διαφθορά και δυστυχώς και εκμετάλλευση του αρρώστου. Αυτά είναι φαινόμενα εγγενή και διαχρονικά στο σύστημα υγείας της χώρας μας. Τώρα για πρώτη φορά γίνεται μια προσπάθεια να ελεγχθεί αυτό το τοπίο και κυρίως να θωρακιστεί θεσμικά το σύστημα, έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με αξιοπρέπεια και με ισοτιμία και χωρίς οικονομική επιβάρυνση την ώρα της ανάγκης όταν προσφεύγουν στις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Θα πληρώσουν και οι γιατροί για το συγκεκριμένο σκάνδαλο ή μόνο τα πολιτικά πρόσωπα? Κοιτάξτε, το πάρτι είχε πολλούς συμμετέχοντες, αλλά είχε λίγους οργανωτές. Καταρχήν λοιπόν το ενδιαφέρον εστιάζεται στην διερεύνηση των ευθυνών αυτών που οργάνωσαν, έχοντας είτε πολιτικό ρόλο, είτε υπηρεσιακό ρόλο και διοικητικό ρόλο στο σύστημα υγείας. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι διαμόρφωσαν το πλαίσιο για να υπάρξει αυτή η εκτεταμένη διαφθορά. Πρώτο σταθμό του Υπουργού Υγείας στο παιδί Σερώνο, που ξαναγήθηκε από τον διευθυντή του με τον Υπουργό να κάνει εξαγγελίες για πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Θα προκηρύξουμε πολύ σύντομα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο σίγουρα, μία δέσμη μονίμων γιατρών του ΕΣΥ συγκεκριμένων ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες, τις ιεραρχημένες ανάγκες που μας δίνουν οι υγειονομικές περιφέρειες για όλα τα κέντρα υγείας της χώρας. Κάνουμε μια προσπάθεια ανανέωσης του εξοπλισμού τους μέσα από πόρους είτε ευρωπαϊκούς, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας στο Ίντερεγκ. Ο Υπουργός μάλιστα ανακοίνωσε ότι μέσα στον Απρίλιο θα λειτουργήσει και το πρώτο τόμι στο νομό Σερών. Μου ανακοινώθηκε ότι μέσα στον Απρίλιο θα λειτουργήσει η πρώτη τοπική μονάδα στις ΣΕΡΕΣ, με πλήρη στελέχωση, με γιατρούς οικογενειακούς, δηλαδή παθολόγους, παιδιάτρους και γενικούς γιατρούς, και με άλλες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας, όπως νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργή, επισκέπτες υγείας. Είναι ένα νέο μοντέλο αυτό, το οποίο αναπτύσσεται σιγά σιγά σε όλη τη χώρα. Σε νέα δημόσια διαμαρτυρία προέβη σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Ράμας Αργύρης Πατακάκης μετά την επικοινωνία που είχε με τον πριτανεύοντα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριο Τουλουπίδη, αναφορικά με την πολιτική που δεν βοηθά, όπως τόνισε, στην ισόρροπη ανάπτυξη των νομών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εξαιτίας της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία 5 νέων σχολών στη Θράκη και καμία στη Δράμα και την Καβάλα. Η πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία νέων σχολών στην περιοχή της Θράκης δημιούργησε έντονες αντιπαραθέσεις σε σχέση με την Ανατολική Μακεδονία, καθώς από ό,τι φαίνεται ούτε μία σχολή δεν ανακοινώθηκε για τους δύο νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας, έστω και να ανήκουν στην ίδια περιφέρεια, τονίζει για άλλη μια φορά ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης, επισημένοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται εξισορρόπηση όλων των δυνάμεων στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, γιατί πάντα υπολείπονται ο νομός της Δράμας και ο νομός της Καβάλας. Είχαμε μια επικοινωνία με τον πρίτανη, τον κύριο Τουλουπίδη, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα τα οποία ιδιαίτερα μας έχουν προβληματίσει, και επιβεβαιώθηκαν ότι δημιουργούνται στη Θράκη 6 νέες σχολές και ούτε μία στην Δράμα και στην Καβάλα, παρόλο ότι η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου είχε εγκρίνει την δημιουργία εφηρμοσμένων μαθηματικών και πληροφορικής στην Δράμα, και παράλληλα θα είχαν αναβαθμιστεί και οι δύο σχολές της Συνολογίας και της Δασοπονίας. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ο κύριος Τουλουπίδης
είπε ότι όντως έχει εξαγγείλει και έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Υπουργού, του κυρίου Γαβρόγλου και των εμπλεκομένων στην όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και των φορέων της Θράκης, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης, και στην Δράμα και στην Καβάλα δεν υπάρχει καμία εξαγγελία. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα για άλλη μια φορά μια πολιτική η οποία δεν βοηθάει στην ισορροπία ανάπτυξη, μια πολιτική η οποία υποβαθμίζει για άλλη μια φορά των δύο τμήματων της Δράμας, και μας είπε ο κύριος Τουλπίδης ότι έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και η συγκρότηση μιας επιτροπής σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ανατολική Μακεδονία, με το ΤΕΙ, συγγνώμη, Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, για να δουν τι δυνατότητες υπάρχουν να συγχωνευτούν τα τμήματα αυτά με τμήματα άλλα από την Θεσσαλονίκη, τις Σέρες, και όχι με το Δημοκρίτιο. Μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα. Ήθελα να περάσω αυτό το μήνυμα, γιατί την Παρασκευή έγινε η δημοσίευση της εφημερίδας της κυβερνήσεως με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά και με την πρωινή επικοινωνία την οποία είχαμε τον Πριτανεύων και τον κύριο Τουλουπίδη. Μας έχει στεναχωρήσει ιδιαίτερα για άλλη μια φορά η Δράμα έξω από τους σχεδιασμούς, για άλλη μια φορά καινούργιες διαπραγματεύσεις, και δεν ισχύει τίποτε από την απόφαση της Συγκλήτου για τις δύο πανεπιστημιακές σχολές και την αναβάθμιση των άλλων δύο τμήματων του ΤΕΙ, κάτι το οποίο μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Στην επικοινωνία που είχα και με τον κύριο Πατέκα, μου είπε ότι η Θράκη μας αγνοεί συστηματικά. Σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα τα οποία έχει η Θράκη, αλλά πιστεύω ότι και εμείς δικαιούμαστε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτό που λέμε στην ισόρροπη ανάπτυξη, όχι μόνο στις υποδομές, αλλά και στα πανεπιστήμια. Πάμε σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Η επίσημη παρουσίαση της συλλεκτικής δίγλωσης έκδοσης «Μέγας Αλέξανδρος, οι εκστρατείες και η αυτοκρατορία του, καταγραφές σε 100 σπάνιους ιστορικούς χάρτες» θα γίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη στο Βυζαντινό Μουσείο, με χορηγό επικοινωνίας και την τηλεόραση Star Warrior Ελλάδος. Περισσότερα για την αυριανή εκδήλωση θα μας πει ο επίκουρος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Ηλίας Κουλακιώτης, με τον οποίο θα μιλήσουμε μέσω Skype. Να τονίσουμε ότι στον κύριο Κουλακιώτη ανήκει η επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης, ενώ είναι και ένας από τους συγγραφείς του τόμου. Κύριε Κουλακιώτη, καλό σας απόγευμα από τη Δράμα. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση η αυριανή, η παρουσίαση ενός συλλεκτικού ξεχωριστού τόμου. Ναι, πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας κοινής συλλογικής προσπάθειας, εμπνευστής της οποίας είναι ο καθηγητής ορθοπαιδικής ο κύριος Παναγιώτης Σουκάκος, ο οποίος είχε στην κατοχή του μια σημαντική, πολύτιμη συλλογή χαρτών που αναπαριχτούν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λέω και συλλέκτης, και γνωστός συλλέκτης, έτσι, ιστορικών χαρτών. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Έχει μια μεγάλη πορεία στο χώρο της συλλογής χαρτών ο κύριος Σουκάκος. Έχει προηγηθεί μια άλλη έκδοση με αφορμή τους σατυρικούς χάρτες. Αυτή η προσπάθεια αφορά, όπως σας είπα, χάρτες που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη από τον 15ο μέχρι τον 19ο αιώνα και αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόταν οι εκστρατείες, η πορεία του Αλεξάνδρου στην Βαλκανική, στην Ασία, στην Ινδία και στην Αίγυπτο. Σπάνιοι χάρτες. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση, κύριε Κουλακιώτη, και μια συλλογική εργασία, πρέπει να τονίσουμε, και μάλιστα δίγλωση. Ναι, προτιμήθηκε αυτή η δίγλωση έκδοση, γιατί ακριβώς απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό. Νομίζω ότι τόσο η ποιότητα και η φανιότητα των χαρτών, όσο και τα κείμενα που συνοδεύουν την έκδοση, βοηθούν στο να τονιστεί αυτός ο χαρακτήρας της έκδοσης. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε επίσης ότι ο τόμος αποτελείται από δύο κύρια μέρη. Ναι. Θα θέλετε να μας... Ο πρώτος τόμος, αν μπορώ να πω δύο λόγια για το κάθε μέρος, αν θέλετε, προετοιμάζει το δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος είναι μια σειρά από μελέτες έγκριτων
επιστημόνων, ερευνητών, ιστορικών, φιλολόγων, αρχαιολόγων και βέβαια χαρτογράφων, οι οποίοι μέσα από την δική του οπτική γωνία ο καθένας παρουσιάζει διαφορετικές όψεις της εκστρατείας και της πορείας του Αλέξανδρου από την Μακεδονία μέχρι την Βαβυλώνα και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο αυτή η πορεία αποτυπώθηκε στα κείμενα και τους χάρτες της εποχής του Αλέξανδρου, αλλά και μεταγενέστερα στην Ευρώπη από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Το δεύτερο μέρος που ουσιαστικά φωτίζεται από το πρώτο είναι η παρουσίαση αυτών των 100 σπάνιων συλλεκτικών χαρτών που, όπως σας έλεγα και πριν, δημοσιεύτηκαν, κυκλοφορούσαν επί 4 περίπου αιώνες και ο καθένας με τον τρόπο του συμβάλλουν στο να καταλάβουμε την εξέλιξη της χαρτογραφίας σε σχέση με την ιστορική πορεία του Αλέξανδρου, αλλά και γενικότερα να δούμε τις πολιτισμικές, τις πολιτικές, τις ευρύτερες επιστημολογικές κατακτήσεις από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Πάντως φαίνεται και ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο, έτσι, με τις συζητήσεις που γίνονται τελευταία, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με το θέμα της ονοματολογίας των Σκοπίων. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η αυριανή παρουσίαση αυτού του ειδών. Όντως, και έτσι χαίρομαι που κατευθύνεται προς αυτό. Προσπαθεί με τον τρόπο της η έκδοση αυτή και ακριβώς τονίζοντας πάλι την επιστημονική της διάσταση, ναι, να φωτίσει όλη αυτή την πορεία μέσα στο χώρο, της Μακεδονίας και ακόμη πιο πέρα. Και νομίζω ότι προσεγγίζοντας κανείς αυτά τα κείμενα, καταλαβαίνει καλύτερα κάποιες από αυτές τις διαστάσεις της συζήτησης που κάνουμε εμείς σήμερα. Τώρα, να πούμε επίσης, κύριε Κουλακιώτη, ότι στην έκδοση υπάρχουν, πέρα από τους χάρτες, υπάρχει και μια σπάνια συλλογή χαρακτικών και πινάκων. Ακριβώς, ναι. Είναι χαρακτικά τα οποία προέρχονται είτε από άλλα βιβλία, από άλλες εκδόσεις, είτε κυκλοφορούσαν αυτόνομα επί αιώνες και που με πολύ φροντίδα ο κύριος Σουκάκος συνέλεξε και θεωρήσαμε ότι θα εμπλούτιζε αυτή την έκδοση, διότι ανάμεσα στα άλλα παρουσιάζονται τοπογραφικά πόλεων, τρόποι με τους οποίους γίνονται πολιορκίες ή ακόμη αντικείμενα, όπως το νεκρικό, αν θέλετε, όχημα το οποίο έφερε την σωρό του Αλέξανδρου. Ένας μικρός θησαυρός μας ακούγεται αυτό το βιβλίο, αυτός ο τόμος. Για μας ήταν ένας τέτοιος θησαυρός και έτσι είναι μεγάλη χαρά που τον παρουσιάζουμε στο ευρύτερο κοινό και το μοιραζόμαστε μαζί του. Τώρα να πούμε δύο λόγια και για την αυριανή εκδήλωση. Να πούμε και πάλι ότι θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στο Βυζαντινό Μουσείο σε 7 το απόγευμα. Δύο λόγια για τους ομιλητές. Η αυριανή εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία και υπό την αιγίδα του Βυζαντινού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι η διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ο κύριος Περιφερειάρχης, εάν να το επιτρέψει το πρόγραμμά του. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους συγγραφείς και όσους συνέβαλαν στην έκδοση, θα είναι. Να πούμε ότι είναι και από τις εκδόσεις Μένανδρος, να το επισημάνουμε και αυτό. Ναι, εκδόσεις Μένανδρος. Στην Αθήνα. Είναι ο κύριος Σουκάκος, ο κύριος Σαράντης Καργάκος, γνωστός ιστορικός. Ο κύριος Ξηδόπουλος, επίκρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα είναι ο κύριος Λιβγεράτος, καθηγητής γεωδεσίας και χαρτογραφίας. Και επίσης δύο ακόμη συνάδελφοι, ο συλλέκτης κύριος Γαρίφαλος και ο κύριος Δεμερτζής, και επίσης ξέχασα να αναφέρω τον κύριο Τσιχόπουλο, καθηγητή κλασικής φιλολογίας. Και βέβαια θα είστε και εσείς ένας από τους ομιλητές, να προσθέσω εγώ, που να τονίσουμε και πάλι ότι σε εσάς ανήκει η επιστημονική επιμέλεια αυτής της έκδοσης. Και η έκδοση αυτή είχε παρουσιαστεί πριν λίγους μήνες και στην Αθήνα. Ναι, έγινε μια πρώτη παρουσίαση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο που στεγάζεται στην Παλιά Βουλή. Ο κόσμος μας τίμησε με την παρουσία του και νομίζω ήταν μια πλούσια εκδήλωση που
έδειξε ακριβώς πώς μπορεί να προσεγγίσει κανείς αυτά τα θέματα, τα οποία όσο και αν υπάρχουν, είναι γνωστά, δεν είναι πάντοτε αντικείμενα της ευρύτερης βιβλιογραφίας, και νομίζω ότι ο τόμος αυτός συμβάλλει στο να φωτιστεί η διάσταση της δράσης του Αλέξανδρου μέσα από μια οπτική γωνία που μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο γνωστή. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλα αυτά που υπόθηκαν έχουν δώσει το έναυσμα στους τηλεθεατές σας να ξεφυλίσουν τουλάχιστον τον τόμο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση παρουσίασης. Να είστε καλά, κύριε Κουλακιώτη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε κάτι άλλο. Στην πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας της συνεργασίας επιχειρηματικών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων για την προώθηση αναπτυξιακών θεμάτων για τη Δράμα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Σπύρτζη, παρουσία και του Προέδρου της Εγνατία ΑΕ, κύριο Ντονούδη, αναφέρεται ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, Αντώνης Κουλίδης, επισημένοντας πως η στάση του κυρίου Σπύρτζη ήταν θετική. Να υπενθυμίσουμε ότι αντικείμενο της συνάντησης αυτής ήταν η σύνδεση της πόλης της Δράμας και κατ' επέκταση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με την Εγνατία εδώ και μέσω αυτής και με τα Μητροπολιτικά Κέντρα μέσω του οδικού κάθετου άξονα Δράμας Αμφίπολης. Τόσο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπύρτζης, όσο και οι εκπρόσωποι των φορέων της Δράμας, αλλά και ο πρόεδρος της Εγνατία ΑΕ κ. Αντωνούδης, εξέφρασαν την κοινή θέλησή τους για συνεργασία και τακτική αλληλοενημέρωση, προκειμένου να μην χαθεί άλλος χρόνος για τη Δράμα και να δρομολογηθεί οριστικά η κατασκευή ενός σύγχρονου και ασφαλούς κάθετου άξονα Δράμας Αμφίπολης, λέει ανάμεσα στα άλλα, για την πρόσφατη αυτή συνάντηση ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας, Αντώνης Κουλίδης, καθώς ο Εμπορικός Συλλόγος είναι μεταξύ εκείνων των φορέων που εκπροσωπούν την Δράμα και αναζητούν νέες λύσεις και φυσικά, όπως τονίζει, δεν θα μείνουμε μόνο στο θέμα αυτό. Βασικά να πούμε ότι αυτή η συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό ήταν η συνέχεια της πρώτης ημερίδας που διοργάνωσε η συνεργασία των φορέων και είχε ως στόχο, σαν πρώτο θέμα που διαπραγματεύτηκε, ήταν η σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό με τον άξονα μέσω Αμφίπολης. Θα πούμε ότι η πρώτη ημερίδα είχε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί αποκόμισε μία δέσμευση από την Εγνατία Οδό ότι οι μελέτες θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του 2018. Και το επόμενο μας βήμα ήταν να μιλήσουμε με τον Υπουργό, ώστε να δούμε αυτή τη δέσμευση να αρχίσει να υλοποιείται. Η ανακοίνωση που έβγαλε η συνεργασία για το δελτίο τύπου δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτά που είπε ο Υπουργός. Η αλήθεια είναι ότι και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι οι μελέτες θα τελειώσουν μέχρι το έλεος 2018, όπως επίσης δεσμεύτηκε και για την τμηματική κατασκευή του δρόμου με τις αρχές του 2019. Μάλιστα, έχουμε πάρει και το OK να έχουμε μια τακτική επικοινωνία και εκείνη ένα δεκαμεθήμερο με την Εγνατία Οδό, να δούμε σε ποιες είναι οι εξελίξεις και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε κάθε φορά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλαμε να δείξουμε σαν κοινωνία της Δράμας, ότι η Δράμα πρωταρχικά έχει την ανάγκη κατασκευής του δρόμου του άξονα Δράμας Αμφίπολης, ώστε να το εστιάσουμε προς την κατεύθυνση του Υπουργείου, και μετέπειτα σαν δεύτερο στόχος είναι ο επόμενος άξονας, το Δράμα Καβάλα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία των φορέων και νομίζουμε ότι οδηγεί προς το καλό του τόπου, χωρίς να δημιουργεί ούτε πολιτικά προβλήματα, ούτε να δημιουργεί, θα έλεγα, κομματικές αντιπαραθέσεις για αυτό το θέμα. Και επίσης να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το πρώτο θέμα που έχουμε ασχοληθεί. Στο μέλλον θα έχουμε και άλλα μπροστά να δούμε. Μένουμε στο ίδιο θέμα. Στην πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας δραμηνών φορέων με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Παρεβάσεις και ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ομουδράμας, Άγγελος Καλίας. Ο κ. Καλίας χαρακτήρισε πολύ ουσιαστική και αναγκαία τη συνεργασία των φορέων. Αυτό ήταν μια ανάγκη, αν θέλετε, έχουν διαπιστωθεί πλέον αυτό το κενό ή, αν θέλετε, διάφορα προβλήματα τα οποία αναπτυξιακού κυρίως χαρακτήρα εντοπίζονται στην πόλη μας και γενικότερα στον ευρύτερο νομό. Αυτό λοιπόν
Κάτσαμε 13 φορείς. Η αλήθεια είναι ότι το κάτσαμε πρώτη φορά δεν ήμασταν 13, ήμασταν 8 ή 9, δεν κάνω λάθος. Εντοπίσαμε τα προβλήματα και αποφασίσαμε ότι θα. Αποφασίσαμε. Τέλος πάντων, θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να ενώσουμε τη φωνή μας, ώστε να επιτύχουμε να διεκπαιρωθούν ή να δοθούν λύσεις σε πάρα πολλά σημαντικά αναπτυξιακά θέματα. Σε καμία την περίπτωση δεν είμαστε αυτοί που δίνουμε λύσεις. Δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε καμία την περίπτωση. Αλλά είναι διαφορετικά να φαίνεται ότι 13 φορείς που ουσιαστικά εκπροσωπούμε όλο τον επιστημονικό, τον επιχειρηματικό κλάδο της δράμας, ότι θέλουμε κάτι και το ζητάμε αυτό το κάτι. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κινηθήκαμε όλοι μαζί. Είπαμε λοιπόν ότι εμείς οι 13 φορείς οι οποίοι τελικά ήμασταν με μία ενιαία φωνή, ότι θα πρέπει να πάρουμε καταρχήν μία απάντηση ή να συνειδητοποιήσουμε ή να μάθουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται κάποια σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία και ο καθένας θα πρέπει να απευθυνθεί στον κλάδο του ώστε να τον ενημερώσει. Έξω λοιπόν και η κίνηση η οποία κάναμε βάζοντας πρώτο σκοπό την σύνδεση της δράμας με την Εγνατία Οδό. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε, να διοργανώσουμε, αν θέλετε, μία ημερίδα, μία ενημέρωση κατά κύριο λόγο, όπου ο απότερος σκοπός ήταν να ενημερωθούμε για την κατάσταση. Αυτό το οποίο έχει παρεξηγηθεί είναι ότι εμείς ήρθαμε να καταλογίσουμε ευθύνες ή ήρθαμε να πάρουμε το μέρος ενός ή του αλλού. Σε καμία των περιπτώσεων. Τα 18 χρόνια λοιπόν στα οποία η δράμα δεν έχει συνδεθεί με τον κάθε του άξονα της Εγνατίας Οδού, κατά πώς αντιλαμβάνεται οι περισσότεροι, κάποιοι φταίνε ή κάποιοι δεν φταίνε. Κάποιοι αγωνίστηκαν περισσότερο, κάποιοι αγωνίστηκαν λιγότερο και θα κρατήσουν την κουβέντα. Αυτό ενδιαφέρει ελάχιστα την κοινωνία, πρέπει να πούμε την έννοια. Αυτό μας απασχολεί. Υπόθηκαν εκείνη την μέρα μια τάκα του πρώην δημάρχου του Θωμάτου του Μαργαρίτη, ότι πάνω σε αυτόν τον δρόμο χτίστηκαν πολιτικές καριέρες. Αυτό το κρατήσουμε στην άκρη λοιπόν και δεν είναι τη παρούση ούτε μας αφορά ούτε θέλουμε να ασχοληθούμε. Και είχε δίκιο πριν. Εμείς αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε και νομίζω ότι επιτύχαμε είναι κατά πρώτον να ενημερωθούμε εμείς για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, περίοδο, τι υφίσταται με τη σύνδεση της δράμας στην Εγνατία. Δεν ήθελα να πάρουμε το μέρος κανενός. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Στο δελτίο ειδήσεων και πάλι, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η Αντιπεριφέρεια, η Εύρυο Πολιτική Προστασία, η Δήμη, ο Στρατός, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και οι άλλες υπηρεσίες στον ομό Εύρου, αφού η στάθμη του ποταμού Εύρου αυξάνεται επικίνδυνα. Χθες το απόγευμα πάρθηκε απόφαση να ανοίξουν τα θυροφράγματα στην περιοχή του Πυθίου, όπου η στάθμη των νερών του ποταμού Εύρου ξεπέρασε τα όρια συναγερμού. Χθες το απόγευμα πάρθηκε απόφαση να ανοίξουν τα θυροφράγματα στην περιοχή του Πυθίου, όπου η στάθμη των νερών του ποταμού Εύρου ξεπέρασε τα όρια συναγερμού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς, ως επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, για να μην σπάσουν τα αναχώματα και προκληθούν τεράστιες καταστροφές, πήρε την απόφαση μετά από σύσκεψη με τον Δήμαρχο Διδημοτήχου Παρασκευά Πατσουρίδη, τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κύριο Θεοχαρίδη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κώστα Βενετίδη, που αναφέρθηκε στον κόκκινο συναγερμό λόγω των νερών του ποταμού Εύρου. Ναι, πραγματικά έχουμε αρκετά προβλήματα. Βέβαια, οι καταστροφές ούτε μέρες βλέπουν, ούτε εθνικούς επαιτίους. Μπορώ να πω ότι είναι μια εθνική πλημμύρα αυτό τελικά του Εύρου. Είμαστε σε επιφυλακή, παρότι την ίδια μέρα οι τεχνικές υπηρεσίες είναι ποδός. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ήδη έχει ξεπεράσει το όριο συναγερμού σε δείκτη στο Πύθιο και στο, κάτω στον Πέπλο, στο Πέταλο. Έχουμε πει τον κόσμο εδώ και πάρα πολύ καιρό, η πολιτική προστασία έχει βγάλει ανακοίνωση να μην πλησιάσει κόσμο στα ποτάμια και στα αναχώματα, μην υπάρχουν κάποιο πρόβλημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο καιρός δεν. Τα φυσικά φαινόμενα δεν μπορείς να τα υπολογίσεις. Εμείς από την Καβρά μας είμαστε έτοιμοι, έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ τα αναχώματα, αλλά βέβαια, επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά, είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Μετά τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών σε όλη την Ελλάδα που κινδύνευαν να χάσουν τα χρήματα της επιδότησης, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε να μεταθέσει το μέτρο της υποχρεωτικής αναγραφής του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, δηλαδή του ΑΤΑΚ, των ακροτημαχίων, στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2018. Έντονες ήταν οι διαμαρτυρίες από αγρότες αλλά και από κτηνοτρόφους σε ολόκληρη την χώρα. Και η αιτία ήταν ο ΑΤΑΚ, δηλαδή ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου, καθώς ήταν υποχρεωτική και η φετινή δήλωσή του μέσω του ΟΣΔΕ στον ΟΠΑΚΕΠΕ.
Όμως τελικά φάνηκε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό αναθεώρησε ανάμεσα στα άλλα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Λέει ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Προσοτσάνης, Κώστας Ακριτίδης, επισημαίνει όμως ότι η αναθεώρηση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε γιατί σύντομα θα έχουμε και εκλογές. Πάντως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπως επεσήμανε, από το 5 έως και το 15% σχεδόν των αγροτών θα χάσουν την δυνατότητα και τις επιδοτήσεις να παίρνουν, αλλά θα χάσουν και τα χωράφια που καλλιεργούν. Κοιτάξτε, την Πέμπτη ήταν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης και αγρότες μαζί στο γραφείο του Υπουργού. Η ανακοίνωση που έχει δώσει στους ίδιους τους προέδρους που ήταν εκεί, επιφυλασσόμαστε αν θα βγει κάτι άλλο παρά έξω, είναι ότι θα ισχύσει το ΑΤΑΚ για τα διώκτητα χωράφια των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αλλά τα ενοικιαζόμενα που έχουν χωράφια θα πρέπει με μια παράταση χρόνου, δεν ξέρω πόσο δώσει από του χρόνου, ένα εξάμηνο, να τα έχουν βρει για να τα δηλώσουν για το 18. Δηλαδή στην ουσία και τα ενοικιαζόμενα θα δοθεί το ΑΤΑΚ στη δήλωση του 18 κανονικά, απλά μια μικρή παράταση του επόμενου έτους για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να βγάλουν ΑΤΑΚ στα χωράφια τους, όσοι δεν έχουν, για να τα βάλουν στην δήλωση που νοικιάζουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Αυτή είναι η δήλωση που έχουν κάνει στο Υπουργείο και τίποτα περισσότερο. Άρα λέτε στα δημοσιεύματα που λέγεται ότι το παίρνει πίσω το Υπουργείο, εννοείται μόνο για την παράταση η οποία δεν αλλάζει στην ουσία κάτι και για το 18. Στην ουσία αυτό που μας είπε στο Υπουργείο είναι αυτό εδώ το πράγμα. Στην ουσία δίνει μια παράταση και ίσως και λένε ότι θα το πάρει πίσω για να καθησυχάσει τον κόσμο γιατί έρχονται και εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι τέλη του 18, αρχές του 19 ή τέλη του 18 μπορεί να γίνουν εκλογές. Άρα δεν θέλει η κυβέρνηση να πάρει ένα τέτοιο μεγάλο βάρος πάνω της στο ότι θα χάσουν πάρα πολύ τα δικαιώματά τους. Θα σας πούμε ότι ένα μικρό πρόγραμμα που κάναμε μελέτη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλες οι Μακεδονίες μάλλον, μιλάνε ότι οριστικά θα χάσουν τα δικαιώματα από το 5% στην καλύτερη περίπτωση μέχρι και το 25% θα χαθούν οριστικά. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που ήδη είμαστε σε κακή οικονομική κατάσταση, να έρθει και αυτό εδώ το σφάλμα για μας, κατά εμάς είναι σφάλμα αυτό που γίνεται. Πρέπει να λύσουν πρώτα το εθνικό κλιματολόγιο και μετά να ασχοληθούν με τα ΑΤΑ και τα λοιπά, ό,τι έχουν. Και πρέπει να γίνουν, γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά, αλλά σύμφωνα με μια σωστή σειρά και ροή των πραγμάτων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και από την πλευρά των αδέσμευτων αγροτών ο Τάσος Καπαντζάκης, επισημαίνοντας ανάμεσα στα άλλα πως το Υπουργείο αναθεώρησε μεν, αλλά δεν πρόκειται αυτές οι δηλώσεις να χαθούν, αφού αναδρομικά θα δηλωθούν μέσα στο 19 για το 2018. Σαν αρχή, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες και τις εκατοντάδες επιστολές που πήρε το Υπουργείο από τους ενδιαφερόμενους, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μας παρέπεψαν στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, διότι μας έλεγαν ότι από εκεί ήταν η εντολή για το ΑΤΑΚ και επίσημα πλέον το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε συμμετοχή. Από εκεί και μετά, ο κύριος Αποστόλου, με προφορικό λόγο στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι το ΑΤΑΚ δεν θα ισχύσει για φέτος και βλέπουμε πλέον και την ανακοίνωση την επίσημη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο λέει ότι για τα ιδιόκτητα χωράφια το ΑΤΑΚ θα δηλωθεί φέτος, για τα ενοικιαζόμενα δεν θα υπάρξει ποινή και θα εισπραχθούν κανονικά οι επιδοτήσεις μετά τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, με την υποχρέωση ότι του χρόνου θα δηλωθούν αυτά τα τεμάχια του ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων, συν το ότι θα πρέπει ο κάθε αγρότης να έχει τετραετές συμβόλαιο ενοικίασης από τον ιδιώτη, από τον ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου και επίσης μετά από επαφή που είχαμε με τον ίδιο τον Υπουργό είπε ότι ακόμα μελετάτε για περισσότερη διευκόλυνση για τους αγρότες. Εμείς απαντήσαμε ότι το ΑΤΑΚ αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει τίποτα, γιατί μόνο από τη χαρτογράφηση μέσω ΠΚΠ μπορείς να βρεις ποια χωράφια είναι εκμεταλλεύσιμα και ποια όχι, ή πλέον ποια ενοικιάζονται και παίρνουν τα ενίκια οι ιδιοκτήτες, αλλά αν τα δηλώνουν ή όχι είναι δικό τους θέμα. Και μας είπε ότι θα συνεχιστεί η έρευνα προς το ΑΤΑΚ και η μελέτη για να δούμε να το κάνουμε όπως πρέπει να γίνει. Βέβαια το ΑΤΑΚ να ξέρουμε όλοι ότι εφόσον γίνει το κτηματολόγιο που είναι το 2020 θα είναι υποχρεωτικό όχι μόνο για τα χωράφια αλλά για όλα τα κίνητα τα οποία κατέχει ο κάθε Έλληνας και εκεί θα τα βρούμε όλοι μπαστούνια αν δεν είμαστε έτοιμοι από μόνοι μας μέχρι τότε.
Για άλλη μια φορά θα βρεθούν στα δικαστήρια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού Δράμας κατηγορούμενοι για τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα τους στους δρόμους πριν από 2 χρόνια. Η νέα δίκη ορίστηκε στις 29 Μαρτίου και θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ζητούν να λάμψει η αλήθεια και να σταματήσουν να είναι όμοιροι. Στις 29 αυτού του μήνα πρόκειται να γίνει ένα ακόμη δικαστήριο για τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους που έλαβαν μέρος στις κινητοποιήσεις πριν από 2 χρόνια. Πιστεύω ότι δεν θα καταδικαστούμε ξανά οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι για τις κινητοποιήσεις αυτές. Η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της για να λάψει αλήθεια, καθώς λόγω και των καταδικαστικών αποφάσεων εδώ και 2 χρόνια δεν υπάρχουν κινητοποιήσεις από την πλευρά των αγροτών, αφού οι μέχρι τώρα αποφάσεις της δικαιοσύνης είχαν ανασταλτικό, καταδικαστικό μεν, αλλά ανασταλτικό χαρακτήρα. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα τα δικαστήρια, το 99% πλην 1% της καβάλας τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλα καταδικαστικά για τους αγρότες. Φέτος έχουμε μία απόφαση στη Θεσσαλία, η οποία αθώωσε τους αγρότες. Πιστεύω ο εισαγγελέας που θα είναι στην έδρα να πράξει το αυτονόητο, να μην καταδικάσει δηλαδή τους αγρότες, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των αγροτών, πάνω από 30%, οι οποίοι συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια σε κινητοποιήσεις, έχουν στην πλάτη τους καταδίκες, οι οποίες είναι βέβαια με αναστολή, αλλά δεν πάβει να είναι καταδίκη η οποία κάποιους τους φοβίζει για να αντιδράνε σε κάποια μέτρα τα οποία είναι εναντίον μας. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να πράξει το καθήκον της και να λάμψει αλήθεια. Δεν πρέπει υπουδενή λόγο να φωτογραφίζουμε αγρότες από άλλες περιοχές ή ανθρώπους οι οποίοι σε όλες τις τάξεις υπάρχουν και κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα υποστηρίζουμε εμείς, αλλά την πραγματικότητα και για το λόγο που βγήκαν οι πολλοί για να διαδηλώσουν ή να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι το δικαστήριο στις 29 του μηνός πρέπει να λάμψει και επιτέλους να βγει και μια αθωτική απόφαση στη Δράμα που στα τελευταία χρόνια δεν έχει βγει ποτέ. Για άλλη μια φορά θα οδηγηθούμε στα δικαστήρια να απολογηθούμε για τις κινητοποιήσεις που είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια, λέει και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων της Προσοτσάνης, Κώστας Ακριτίδης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Δράμας υποστήριξε ότι θα μας στηρίξει αφιλοκερδώς και πάνω απ' όλα πρέπει να τονίσουμε σε όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι πρέπει να είναι παρόντες εκεί, ότι διεκδικούμε μια δίκαιη δίκη η οποία δεν θα μας φορτώσει ξανά με καταδικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, θα γίνει η δίκη την 29 του μηνός, η ώρα 9 το πρωί, θα είμαστε στα δικαστήρια όλοι οι αγρότες στον μπλόκο του κάτω νευροκοπίου, διασταύρωση του Δήμου Προτσάνης κάτω νευροκοπίου, στο Δήμου Προτσάνης. Θα είμαστε εκεί με στήριγμα τον Δικηγορικό Σύλλογο της Δράμας που έχει υποσχεθεί να μας εκπροσωπήσει αφιλοκερδώς και καλούμε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που ήταν στον μπλόκο του Δήμου Προτσάνης να παρευρίσκονται εκεί υποχρεωτικά αφού έχουν πάρει και ονομαστική κλήρωση για να πάνε. Θα έχουμε τις συμπαράσεις του κάτω νευροκοπίου των κτηνοτροφικών συλλόγων και αγροτικών συλλόγων και κόσμο. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι πέρασαν 2 χρόνια, δεν έχει επιληθεί τίποτα. Ο κόσμος γι' αυτό δεν κουνιέται και δεν ξαναβγαίνει σε μπλόκα ή σε άλλες μορφές ενέργειας, δυστυχώς. Διότι είμαστε αναγκασμένοι, από ό,τι φαίνεται, να υποστούμε όλες τις συνέπειες αυτές που έχουν υπογράψει τα μνημόνια για εμάς χωρίς εμάς. Και θα θυμίσω και είναι κουραστικό, αλλά το ξαναθυμίσω, ότι όλοι οι βουλευτές της Δράμας ψηφίσαν μνημόνια. Όλοι φορολογούνται με 1,5% και έχουν αφορολόγητο γύρω στους 75%. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίσαν μνημόνια δεν πρέπει να μας εκπροσωπήσουν την επόμενη φορά στις εκλογές. Σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για αγρότες και κτηνοτρόφους ετοιμάζει στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τις προτάσεις αλλά και τους προβληματισμούς τους κατέθεσαν αντιπρόσωποι των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων, ενώ το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι συναφών επαγγελμάτων. Συνάντηση για τον αγροτοδιατροφικό τομέα διοργάνωσε το Κέντρο Διαβίου Μάθησης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών με σκοπό την από κοινού οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης αγροτών αλλά και συναφών δραστηριοτήτων. Αυτό που θέλει η Περιφέρεια είναι η εξειδίκευση των κτηνοτρόφων ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Θέλουμε να διοργανώσουμε, να επιμορφώσουμε, να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι να μιλήσουν σε αυτούς τους ανθρώπους και να εξειδικευθούν. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και αυτοί που είναι γύρω από αυτούς, έτσι ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, θα φέρουμε επιστήμονες και θα προσπαθήσουμε να επιμορφώσουμε τους ανθρώπους του αγροτικού τομέα σε όλες τις φάσεις του, προκειμένου να φύγουμε μπροστά. Αυτό είναι το πρωτοπόρο. Σήμερα είναι η μία αρχή, είναι η πρόταση.
Ήρθαν αρκετοί και τους ευχαριστώ που ήρθαν. Περιμένουμε και άλλους. Θα είναι ανοιχτή αυτή η μερίδα. Οπότε όσες προτάσεις θα δουλευθούν από τους ανθρώπους της Διεύθυνσης Γεωργίας, από τους γεωπόνους, από τους κτηνιάτρους και λοιπούς, και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα ελπίζω να πάει καλά. Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Επιπέδου 2 έχει ετοιμάσει προσχέδιο για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης και άλλων υποστηρικτικών δράσεων, ώστε αυτό να γίνει ξανά ανταγωνιστικός ως πρωτογενής τομέας. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε 1.000 με 1.500 αγρότες κτηνοτρόφους στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά και μέλη των οικογενειών τους και άνθρωποι από τη μεταποίηση, χωρίς να το κλείσουμε, έτσι ώστε να δώσουμε πλέον μια κατάλληλη γνώση στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γη και με τα γεωργικά προϊόντα. Κάνουμε μια συνάντηση σήμερα, γιατί ετοιμάσαμε μεν, πρέπει να ακούσουμε τι λένε όλοι οι σύλλογοι. Σιγά σιγά, χαρτί και μολύβι, καταγράφουμε τις απόψεις τους. Αυτό κάνουμε σήμερα, θα συγκεντρώσουμε τις δικές τους προτάσεις, θα κάνουμε την ενιαία και θα παλέψουμε να βγάλουμε μια σωστή πρόταση. Προτάσεις αλλά και προβληματισμούς κατέθεσαν αντιπρόσωποι των αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων, ενώ το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι συναφών κλάδων, όπως βιοκαλλιεργητές αλλά και γεωπόνοι. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτή τη συνάντηση. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις, ώστε να δούμε με αυτά που είπαμε τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πότε θα προχωρήσουμε. Θα κάνουμε 10 προτάσεις, θα γίνουν οι 2 ή 3. Δεν θέλουμε να γίνουν και οι 10, δεν μπορούν να γίνουν όλες μαζί. Να γίνει μία αρχή. Αυτό που λέμε συνέχεια όταν πάμε στο Υπουργείο. Υπουργέ μου, δεν θέλουμε από τα 100 θέματα να μας λύσει και τα 100 θέματα. Λύσε μας ένα-δύο, να κατεβούμε, να πάμε στα 98, να πάμε στα 97, να πάμε στα 96. Δεν μπορεί τα θέματα να γίνανε, τα προβλήματα να γίνανε 110-120. Είναι ικανοποιητική η συμμετοχή σήμερα, ήρθαν όλοι οι αγρότες. Κοιτάξτε, ζούμε στην Ελλάδα. Ζούμε στη χώρα του καναπέ. Ζούμε στη χώρα που θα προτιμήσει άλλος να πάει στο καφενείο, να πιει τον καφέ του, να παίξει τάβλη, να παίξει μπυρίμπα. Ναι, αλλά μετόντως τα προβλήματα θα γίνουν περισσότερα. Νομίζω ότι όσο κάποιοι άνθρωποι βολεύονται με το υπάρχον σύστημα, δεν τους νοιάζει. Και τι θέλω να πω με αυτό για να μην είμαστε ενηγματικοί στον κόσμο μας ακούει. Όσο υπάρχουν οι επιδοτήσεις, αυτό που είπα μέσα, όσο υπάρχει επιδότηση, τον ΕΛ δεν τον νοιάζει. Αν αρχίσει να του κόβει την επιδότηση και να τον πούνε για να πάρει την επιδότηση, πρέπει να παράγει, τότε να δείτε πώς θα σηκωθούν από το καναπέ και από τα καφενεία όλοι μαζί και θα αρχίσουν να καλλιεργούν. Πολλές φορές αυτά που λέω πονάνε σε κάποιους αγρότες. Δεν με νοιάζει προσωπικά. Δεν με νοιάζει γιατί κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν. Λοιπόν, να δουλέψουμε όλοι. Είναι μια καλή συνάντηση για ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Καθένας κάνει τις προτάσεις του. Εμείς κάναμε μια πρόταση να προστατευτούν τα ζώα από τις ασθένειες. Δηλαδή να πάρει κάποια μέτρα η πολιτεία για τις ασθένειες. Δηλαδή όπως παραδείγματος χάρη σας πω ότι δεν μπορεί σε μια κοινοτική βρύση που τίστρα που λέει λαϊκά να πηγαίνουν όλα τα κουπάδια. Αν το κτηνιατρίο αντιληφθεί ότι σε κάποιο κουπάδι υπάρχει ασθένεια, αυτόματα να το απογορέψει. 500 μέτρα έξω από τη μονάδα του να βγει. Όχι να κυκλοφορά ανεξέλεκτα. Ένα είναι αυτό εδώ και ένα είναι και όπως το ΑΤΑΚ τώρα. Αυτό το ΑΤΑΚ, ξέρω αν έρθει υπόψη σας, θα καταστρέψει και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ζούμε στο κτηνοτρόφο των ψήφων, οι οποίοι είναι πλέον κατάλληλοι που μπορούν να μας δείξουν κάποια πράγματα και να μας εκπαιδεύσουν σε θέματα όσον αφορά το κρέας, τη διαχείριση του κρέατος και γενικά συντήρηση. Θέλουμε τους κτηνιάτρους να μας συμβουλεύσουν για πολλά θέματα τα οποία γνωρίζουν επιστημονικά και καλύτερα. Όπως θέλουμε και τους ζωοτέχνες, οι οποίοι θα μας δείξουν την οικονομία του κρέατος, πώς ασχολούνται αυτοί. Μετά θέλουμε να, αυτό που είπαμε προηγουμένως για τη μαγειρική, έχει πλέον μπει στη μαγειρική στα πυροβολία. Πολλά πυροβολία παρασκευάζουν έτοιμα φαγητά. Το καλό είναι ότι έδειξαν ενδιαφέρον οι φορείς, έχουν έρθει από όλους τους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους. Ο κάθε σύλλογος λέει την πρότασή του, θα την καταθέσει και γραπτός. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα γίνει μια καλή εκμάθηση, μια καλή ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορέσει και ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας στο νομό μας να ανθίσει. Να αλλάξουμε θέμα. Ο Δήμος Δράμας, ο πολιτιστικός οργανισμός και το Λύκειο Ελληνίδων Δράμας διοργάνωσαν μια ξεχωριστή συναυλία με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ και την ηθοποιό Μελίνα Μποτέλη. Στη συναυλία με τίτλο «Πάσχα των Ελληνικών» συμμετείχαν η Βυζαντινή Χοροδία η Δομέστικη και η παραδοσιακή χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Δράμας.
Πάσχα το ελληνικό. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση, δοκιμασμένη, αξιολογημένη, που είναι σιγουρότατη χαρού. Δύο καλλιτέχνες συμπατριώτες μας. Και θα μου επιτρέψει και η Μελίνα Ιμποτέλη, πρατικαλό συμπατριώτησα, γιατί κέρδισε το τίτλο, νομίζω, επάξια με όσα έχει κάνει και για μας. Και τον Γρηγόρη του Παπαϊμανοήτη. Δύο καλλιτέχνες εξαιρετικοί, δύο άνθρωποι που θα μας φέρουν ακόμη πιο κοντά στο Πάσχα. Οι μέρες που επιβάλλουν να έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, που είναι απαραίτητη, προκειμένου να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε σε αυτή την κοινωνία. Και η λαμπρή καμάρα.
Περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο. Μετρήσεις ζαχάρου θα γίνουν αύριο στο Μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας για τους αστυνομικούς από το Σύλλογο Διαβητικών Ομού Δράμας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ναι, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Εκδήλωση μέτρησης ζαχάρου αίματος και αρτηριακής πίεσης. Πάντοτε με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση όλων των πολιτών και βέβαια αυτών των πολιτών που είναι σε μια ιδιαίτερη υπηρεσία, που είναι καθημερινά με πολλούς πολίτες στον κόσμο έξω και θέλουν και αυτοί μια προστασία και μια εκπαίδευση γύρω από τον ζαχαρό διαβήτη και την πρόληψη αυτού. Με τον κύριο Μινά Σκάρλιο έχει γίνει αυτή η συνεργασία, τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Δράμας, και έτσι αύριο στις 9.30 θα βρισκόμαστε στο αστυνομικό μέγαρο, στο ισόγειό του, και θα γίνονται οι μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και μέτρησης ζαχάρου αίματος. Μαζί μας θα είναι και οι εθελόντρες νοσηλεύτριες του Ερυθρού Σταυρού και για μια ακόμη φορά μέσω του ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος θα τις ευχαριστήσουμε, γιατί σε κάθε μας κάλεσμα, σε κάθε κάλεσμα του Συλλόγου ανταποκρίνονται ώστε να βοηθούν στις μετρήσεις του ζαχάρου που κάνουμε. Οι μετρήσεις αυτές θα ακολουθήσουν και άλλες φορές και σε άλλα τμήματα που θα υπάρξουν στο αστυνομικό μέγαρο. Θα γίνει βέβαια αυτό μετά από συνεννόηση. Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε κάθε φορέα που θα ζητήσει τη συνεργασία μας για μετρήσεις ζαχάρου και ημερίδες και ό,τι άλλο χρειάζεται γύρω από την πρόληψη της υγείας για τον ζαχαρόιδο διαβήτη. Ευελπιστούμε ότι οι πολίτες θα είναι πάντοτε αφυπνισμένοι και θα ακολουθούν όλες τις ενημερώσεις που κάνουμε. Επίσης ενημερώνουμε ότι στις 19 Απριλίου θα υπάρχει ημερίδα και μετρήσεις ζαχάρου αίματος μέσα εδώ στο διοικητήριο. Καλό θα είναι οι πολίτες να παρευρεθούν σε αυτή την ημερίδα. Και ο Σύλλογος βέβαια από εδώ και πέρα, η δράση του θα είναι διαρκώς έξω σε διάφορα χωριά και δήμους του νομού Δράμας που θα επισκεφθούμε τις καθιερωμένες εξορμήσεις που κάνουμε. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις του Συλλόγου, αυτά θα είναι σε το αμέσο μέλλον. Θα τα πούμε και τότε πάλι. Ευελπιστούμε ότι οι πολίτες, οι φίλοι και οι φίλοι διαβητικοί να περνάνε καλά από το Σύλλογο. Υπάρχουν ενημερώσεις που πρέπει να τις μάθουν, ότι έχει σχέση με τα αναλώσιμά τους, ότι έχει σχέση με τις εξετάσεις τους. Καλό θα είναι να περνάνε από εδώ από εμάς και να τους ενημερώνουμε και τα παιδιά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.